Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε έστι κρύα. Ο λόγος αυτός του Κυρίου, αγαπητοί μου αδελφοί, που περιλαμβάνεται στη σημερινή ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε, είναι από τους πιο γνωστούς της Καινής Διαθήκης. Η Μάρθα και η Μαρία έγιναν σύμβολα για δύο δυνατές τάσεις έναντι της ζωής, για δύο τάσεις μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα γενικότερα, για δύο διαφορετικά κριτήρια αξιολογήσεως των πραγμάτων της ζωής. Η Μάρθα μεριμνά για τα πολλά, αλλά για πράγματα πεπερασμένα, πρόσκαιρα, παροδικά. Η Μαρία για το ένα, το απαραίτητο, ουεστή χρία, το μόνιμο. Δεν θα πρέπει να υποτιμάμε τη στάση της Μάρθας, γιατί οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας συντηρούν τη ζωή και προάγουν τον πολιτισμό. Είναι οι δραστήριοι, οι ενεργητικοί, οι εργατικοί άνθρωποι. Πολλά πράγματα στη ζωή απαιτούν προσπάθεια, αφοσίωση, πάθος. Όχι όμως ολοκληρωτική απορρόφηση. Γιατί μπορεί να είναι σπουδαία, όχι όμως απόλυτα. Αλήθεια, αγαπητοί μου, για πόσα πράγματα μεριμνάμε και τυρβαζόμεθα, πόσα πράγματα μας ενδιαφέρουν, μας απορροφούν, μας γεμίζουν με έννοιες και αγωνίες, όχι μόνο στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τη νύχτα, όταν οι αγωνίες της ημέρας ξαναγυρίζουν στα όνειρά μας. Μας απορροφά επί παραδείγματι η εργασία μας, που την βλέπουμε σαν βάση της υπάρξεώς μας και απαιτεί τον περισσότερο χρόνο μας, ή οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους, η αγωνία μήπως τους χάσουμε, μήπως τους έχουμε τραυματίσει, μήπως δεν αποδειχθήκαμε αντάξιοι τους, μας γεμίζει με ταραχή. Κάτι άλλο που μας απορροφά είναι ο εαυτός μας ο ίδιος. Αισθανόμαστε υπεύθυνοι για την εσωτερική μας ορίμανση. Κυνηγάμε την ευτυχία. Επιδιώκουμε την επίτευξη των στόχων μας, την πραγματοποίηση των φιλοδοξιών μας, ευγενικών ίσως. Μας γεμίζει αγωνία η στασιμότητα ή η παροδικότητά μας. Ακόμα υπάρχει η απορρόφηση για τις καθημερινές υλικές ανάγκες μας, και εκτός από τα ατομικά, τα προσωπικά θέματα, υπάρχουν τα κοινωνικά, τα ευρύτερα θέματα που μας απασχολούν. Αλλά και αυτά δεν είναι το εν ουεστή χρία. Ο σημερινός κόσμος έχει μάθει πως έργα που δημιουργήθηκαν από τους ανθρώπους και για τα οποία ήμασταν υπερήφανοι
σοριάστηκαν σε ερείπια. Γιατί άραγε τα πολλά για τα οποία μεριμνάμε είναι συνδεδεμένα με τόση αγωνία? Την απάντηση μας την δίδει ο Κύριος με τον λόγο του για τη Μαρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτης ουκ αφαιρεθήσεται απ' αυτής. Όλα όσα επιδιώκομε κάποτε αφαιρεθήσονται αφημών, όσο ευγενικά, μεγάλα, σπουδαία και αν είναι, φτάνουν σε ένα τέλος, είναι παροδικά, θα τα χάσουμε μια μέρα. Μερικά τα χάνουμε κιόλας μέσα στη σύντομη διάρκεια της ζωής μας. Η ευτυχία που κατακτάμε έχει κιόλας μέσα της την αγωνία για το τέλος της. Θα έλθει ένας καιρός που όλα όσα μας απορροφούν τώρα δεν θα έχουν καμιά σημασία πια για μας. Παρά τα αυτά, περιορίζομαι τον εαυτό μας μέσα στο παροδικό σαν να είναι αιώνιο, σαν να είναι κάτι απόλυτα αναγκαίο. Και κάθε παροδικό μπορεί να γίνει τύραννος που αξιώνει όλη την ύπαρξή μας. Μπορεί να γίνει ο Θεός μας. Η δουλειά μας ή η έννοια για ανθρώπους, για χρήματα, εξασφάλιση, όλα αυτά αντιμαχόμενα και αλληλοσυγκρουόμενα διασπούν την συνείδησή μας. Αν και αισθανόμαστε ότι κανένα από αυτά δεν είναι το εν που απολύτως μας αφορά. Μπορούμε βέβαια να ξεγράψουμε όλες αυτές τις έννοιες με μία κοινική αμεριμνησία. Να γίνουμε αδιάφοροι για όλα. Για τον εαυτό μας, για τους άλλους, για την εργασία μας, για τις ανάγκες της ζωής. Αδιάφοροι για κοινωνικά, πολιτικά ζητήματα, για την επιστήμη, για την ομορφιά. Αλλά και η στάση της αδιαφορίας είναι εσφαλμένη. Πρέπει όλα να τα αξιολογούμε και όλα να φωτίζονται από το εν. Να η σωστή αντιμετώπιση. Ποιο είναι όμως το εν ουεστή κρία? Ποια είναι η αγαθή μερίδα της Μαρίας? Σχεδόν κάθε απάντηση μπορεί να παρεξηγηθεί. Αν πούμε ότι το εν είναι η θρησκεία, μπορεί η απάντηση να παρεξηγηθεί. Γιατί με τη λέξη θρησκεία εννοούν σήμερα πολλοί ένα σύνολο από δόγματα, κανόνες, θρησκευτικές πράξεις, τυποποιημένα και χωρίς ζωντάνια. Αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι η αγαθή μερίδα της Μαρίας. Άλλωστε και η Μάρθα ήταν εξίσου με τη Μαρία θρησκευόμενη. Αν απαντήσουμε το εν είναι ο Θεός, πάλι μπορεί να παρεξηγηθεί η απάντηση. Γιατί και ο Θεός μπορεί να γίνει για πολλούς ένα αντικείμενο ανάμεσα στα άλλα. Ένα πρόσωπο έστω ανάμεσα στα άλλα, χρήσιμο, αλλά που η σχέση μας με αυτό δεν έχει την αγάπη, τη ζέση, το πάθος, θα έλεγα, που θα έπρεπε να είχε. Ποιο είναι λοιπόν το εν? Ας μην ζητάμε θεωρητικά την απάντηση. Ας δούμε την περικοπή. Τι έκανε η Μαρία, καθισμένη στα πόδια του Ιησού, τον έβλεπε, τον άκουε, απολάμβανε την παρουσία του. Να η αγαθή μερίδα, η βίωση
της παρουσίας του Θεού, αυτή που πραγματώνεται μέσα στην Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, στη λατρεία κατεξοχήν όταν είναι ζώσα. Μήπως αυτό σημαίνει μια νοσηρή αποκοπή από τον κόσμο? Όχι, γιατί όταν ζούμε την παρουσία του Θεού, τότε αναμοχλεύεται ο έσω άνθρωπος και αναβλύζουν νέες δυνάμεις, νέες δυνατότητες. Και τότε, όταν στρέφουμε το βλέμμα μας στις γήινες έννοιες μας, στη σφαίρα της Μάρθας, τότε όλα είναι όπως πριν και όμως έχουν αλλάξει. Τα βλέπουμε μέσα σε ένα νέο φως, στις σωστές τους διαστάσεις. Τα αξιολογούμε σωστά και τα αντιμετωπίζουμε σωστά. Ασχολούμεθα με αυτά με έναν καινούριο τρόπο. Η αγωνία έχει εξαφανιστεί. Η δύναμή της έχει ατονίσει. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, τα προσωπικά μας, τα οικογενειακά, τα κοινωνικά, τα εκκλησιαστικά ακόμα, αν όλα τα βλέπαμε με αυτό το φως και υπ' αυτό το πρίσμα. Όποιος έχει νιώσει αυτό το εν, όποιος ζει την παρουσία του Θεού, γνωρίζει ότι, όπως λέγει ο Μάξιμος Ομολογητής, «Εις τούτο ημάς πεποίηκεν ο Θεός, ή να γενόμεθα θείας κοινωνή φύσεως και της αυτού αιδιότητος μέτοχη». Τότε ο άνθρωπος αφήνει τα πολλά πίσω του. Τον ενδιαφέρουν βέβαια ακόμα, αλλά με τέτοιο τρόπο που αν τα χάσει ξέρει ότι δεν έχασε το εν. Ευτυχής όσοι κατανοούν και ζουν αυτήν την πραγματικότητα. Εδιάλεξαν πράγματι την αγαθήν μερίδα, ή της που καθαιρεθήσετε από αυτόν. Ο Κύριον σωτήριο λείψαμε και το όνομα Κύριου επικαλέ. Ευρανίων και ζωπιών, φρικτών Χριστου μυστηρίων,
αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.